Κύριε Ρεμπάμπη, θέλουμε και το δικό σας σχόλιο για αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στη Μόρια και όχι μόνο. Θα είναι λίγο πιο συνολικό και όχι μόνο για τις θέλετε. Ελεύθερος να το πω. Γιατί, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες τώρα που μιλάμε, υπάρχει καινούργια στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στο έδαφος της Συρίας, σύγκρουση με το Συριακό στρατό. Που άρα θα φέρει νέους έχει το φως. Έχει το πράσινο φως των ΗΠΑ. Και το λέμε αυτό γιατί δεν μπορεί να βγει από το κάδρο η συζήτηση για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που μένεται στην περιοχή και όχι μόνο στη Συρία και σε άλλα κράτη, με την Ελλάδα, με ευθύνη των κυβερνήσεων, να εμπλέκεται σε αυτούς τους πολέμους. Άρα οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να πάρουν και το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί όσον αφορά τη δημιουργία των προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Δεν ισχύουν όμως οι όροι αναλογικότητας έτσι όπως το θέτετε, αν μου επιτρέπετε. Γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση και η τωρινή κυβέρνηση έχει επιλέξει να εφαρμόσει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τον κανονισμό του Δουβλίνου. Αυτά σημαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει εγκλωβισμός. Ναι. Σημαίνει δηλαδή ότι ένας πρόσφυγας ή ένας μετανάστης με το που έρθει στη χώρα είναι αναγκασμένος να μείνει εδώ και να μην πάει στη χώρα προορισμού. Εγκλωβίζεται. Τρίτον, περισσεύει υποκρισία όσον αφορά το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν φτιαχτεί και να μην ελέγχονται. Και άμα θέλετε, η στάση μας ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την αρχή είναι να ξεκουμπιστούν από τη διαχείριση του προσφυγικού. Η ΜΚΟ. Έχει ευθύνη το κράτος να διαχειριστεί. Η ΜΚΟ, βέβαια. Βέβαια. Μην αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε την Αμερική για ύποπτες ΜΚΟ και για τον ρόλο τους που έχουν παίξει πολύ βρώμικο ρόλο και σε άλλες περιστάσεις. Ακόμη και αν αλλά αυτό σημαίνει μπορούμε ότι θα διακοπεί ευθέως η χρηματοδότηση προς την Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο, να πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δεχτεί πρόσφυγες και μετανάστες, να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου. Θέση, πάντως, στο να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά του Αιγαίου. Να μεταφερθούν, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Και προσέχετε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ρίχνει άλλο λάδι στη φωτιά. Γιατί η πρότασή της να φτιαχτούν φυλακές κλειστού τύπου στα νησιά ουσιαστικά θα αντικαταστήσει τις Μόριες με αμυγδαλέζες. Θα άρα συνεχίσει δηλαδή να αναπαράγεται το πρόβλημα. Ναι. Η μεταφορά τους στην ενδοχώρα, σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας, με όλο το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την καταγραφή αυτών των ανθρώπων, για τις αιτήσεις ασύλου, για την περίθαψη, τη μόρφωσή τους κτλ. Έστω ότι ξεκουμπίζονται, όπως εσείς είπατε χαρακτηριστικά, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρέπει να πάρει την ευθύνη το κράτος. Ναι. Να προσλάβει το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό για να γίνουν τη διαδικασία ασύλου. Ασχολείται. Δεν μπορεί μια αίτηση ασύλου να κρατάει 2 και 3 χρόνια. Τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή να Ένωση. Να μεταφερθούν στην αυτό ενδοχώρα. Το οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, μισό λεπτό. Ότι δηλαδή η διαχείριση των χρημάτων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού πρέπει να περνάει μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό πώς θα παρακαμφθεί από τη χώρα μας. Δεν μπορεί να γίνεται δεκτό. Δεν μπορεί αυτή η ευθύνη να πηγαίνει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρέπει να την αναλάβει το κράτος, να στελεχώσει όλες τις απαραίτητες υποδομές και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Με το μόνιμο προσωπικό που απαιτείται, με προσλήψεις. Ναι. Αυτό χρειάζεται τώρα. Να παίρνουν γρήγορα χαρτιά οι άνθρωποι που χρειάζονται. Πρώτος που μίλησε για ΜΚΟ ότι πρέπει να φύγουν το ΚΚΕ. Και να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Κύριε Ρεμπάμπη, χωρίς να έχετε στοιχεία αποδεικτικά. Όπως δεν έχω κι εγώ, όπως δεν έχει κανείς. Τι υποπτεύεστε ότι γίνεται με τις ΜΚΟ, τι παιχνίδι, τι μπίζνα υπάρχει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πείρα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για το πώς εμπλέκονται σε διάφορες πλευρές. Ναι. Έχουν εμπλακεί μέχρι και στην προετοιμασία πολέμων, εμπειραλιστικών πολέμων. Δείτε τη Ιουγκοσλαβία, δείτε το Ιράκ, δείτε πρόσφατα τη Συρία και τα Λευκά Κράνη. Μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι είναι κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι στείλουν business για να βγάλουν χρήματα. Δεν λέω όλοι. Εμείς πιστεύουμε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση του προσφυγικού από καμία κυβέρνηση και προφανώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά πρέπει την ευθύνη να την έχει το κράτος. Όλο αυτό το αόρατο και να στελεχώσει τις απαραίτητες υποδομές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι πολύ περίεργο. Ούτως ώστε και να απεγκλωβιστούν τα νησιά και να πηγαίνουν στις χώρες προορισμού τους. Μπαίνει στη μέση εισήτηση. Μπαίνει στη μέση η μεταφορά. Έτσι. Όλα αυτά είναι λεφτά. Πάντως για να είμαστε δίκαιοι. Μπαίνει στη μέση το υγειονομικό προσωπικό. Το υγειονομικό βεβαίως. Η εκπαίδευσή τους. Πάντως να σας πω κάτι, επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν υπάρχουν λαθρέοι και ξαφνικά υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στις τοποθετήσεις, ακόμη και πολιτικές, κύριε Ρεμπάμπη. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση που παρακολουθούμε μας έχει φέρει τον έναν αντιμέτωπο από τον άλλον. Μα εμείς αυτή λέμε ότι η δυσκολία η οποία υπήρχε θερμοκήπιο και το ρατσισμό είναι ακριβώς αυτή η πολιτική. Και το γεγονός ότι παρατηρείται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ότι δυστυχώς υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των Ελλήνων πολιτών που δεν απολαμβάνουν πλέον αυτά τα οποία απολαμβάνουν οι φιλοξενούμενοι μας, και κρατώ τον όρο γιατί τον είπε η Γεωργία Σαντανά και μ' άρεσε. Αυτό είναι το θέμα
το οποίο μας έχει βάλει και εμάς μεταξύ μας να λέμε ο ένας τον άλλον. Δίνεται περισσότερα στους μετανάστες και λιγότερα στους Έλληνες. Δυστυχώς. Πάντως αυτή η εικόνα είναι ψεύτικη. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Ποια εικόνα. Ποια εικόνα. Πρώτον, γιατί ο ελληνικός λαός έχει σταθεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Εννοείται. Με δεκάδες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Και γιατί γνωρίζει ο ελληνικός λαός από προσφυγιά, κύριε Μπάμπη. Τα προβλήματα του ελληνικού λαού, η φτώχεια του, η επίθεση στο εισόδημα δεν προέρχεται από αυτούς, προέρχεται από την πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προέρχεται δηλαδή από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και τρίτον, ο μόνος δρόμος που υπάρχει και για τους πρόσφυγες και για τους εργαζόμενους της χώρας μας είναι η κοινή πάλι για να καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που σημαίνει εγκλωβισμός και καταστολή. Του κάθε επαγγελματία σε αυτά τα νησιά οφείλεται και από σε αυτή την γι' αυτό και μέλη μας, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να αποζημιωθούν στο 100%. Ούτε το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πως δεν ξέρει. Ούτε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πολιτεύεται με το ότι κάποιοι γεννήθηκαν 8 Ιούλη μπορεί να τους κάνει να ξεχάσουν τις ευθύνες και των δύο. Γιατί αδικούμε το ΣΥΡΙΖΑ αν λέμε ότι δεν παρέχει συνένεση. Ναι. Τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, το λέω και επιμένω, γιατί αυτό είναι το ορόσημο για τη διαχείριση του προσφυγικού. Δίκλυχτε. Υπογράφτηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόστηκε και συνεχίζεται η εφαρμογή της από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κανονισμός του Δουβλίνου, αντίστοιχα που σημαίνει εγκλωβισμό στα νησιά και καταστολή, επίσης υπογράφτηκε παλιότερα, τον υλοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μισό λεπτό, κύριε Δεμπάμπη. Στα βασικά σημεία. Στην πολιτική ΣΥΡΙΖΑ περί ανοιχτών συνόρων. Το ανοιχτών συνόρων δεν είναι πράγματι έτσι. Το συνάγουμε από τις τοποθετήσεις, για παράδειγμα, που είχαμε από την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε, για παράδειγμα, στο Αιγαίο το ΝΑΤΟ. Επί ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες του Φρόντε. Από την πολιτική της κυρίας Χριστοδουλοπούλου. Και συνεχίζεται βέβαια. Δηλαδή η πολιτική αυτή που βρίσκονται οι μετανάστες λιάζονται στο Σύνταγμα. Από εκεί ξεκίνησε όλο. Με την αρμοδιότητα αυτή που είναι. Από την καταγγελία της Αμυγδαλέζας. Της Αμυγδαλέζας, σωστά. Με αυτή την πολιτική εσείς συμφωνούσατε, δηλαδή αυτή θα ήταν η πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί από τη χώρα μας στο συγκεκριμένο. Νομίζω έγινε σαφές ότι εμείς δεν συμφωνούμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις. Και την αντιπαλεύσαμε και τότε στην πράξη και τώρα την αντιπαλεύουμε. Γιατί αυτός είναι και ο δρόμος. Εμείς δεν είμαστε του δόγματος ότι σε κάποια θέματα δεν μπορεί να υπάρχει αντιπολίτευση. Σε όλα τα θέματα θα υπάρχει αντιπολίτευση, γιατί δεν γίνεται αυτό, το κάθε ζήτημα να είναι αφορμή για να κρυφτούν οι ευθύνες. Εσείς όμως δεν κυβερνήσατε ούτε υπογράψατε μνημόνια, κύριε Ρεμπάμπη. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και υπέγραψε μνημόνια και έχει ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ναι, και αν θέλετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διέβλεπε αυτή την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενημέρωνε, προειδοποίησε, διαχωρίστηκε και αντιπάλεψε την πολιτική του. Γι' αυτό και τώρα μπορεί και να αντιπαλεύει και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρεβέ, μου δυσκολεύομαι να καταλάβω το τι εννοείται στο τι κάνουμε τώρα. Μα σας είπα και πριν. Πρέπει να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά. Και πού να πάνε. Κλείσουν όλα τα hot spot. Πού να πάνε. Θα πάνε στην υπηρετική χώρα. Θα λειτουργήσουν εκεί πέρα ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Θα προσληφθεί όλο το απαραίτητο προσωπικό που υπάρχει. Από μεταφραστές μέχρι γιατρούς, εκπαιδευτικούς, όλο το απαραίτητο προσωπικό. Και εκεί μετά θα γίνονται. Τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται ούτως ή άλλως. Τα μέτρα όμως. Προσέξτε, γιατί επειδή συζητάμε και το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα δεν υπάρχει ανάμεσα στη Λέσβο και στις τουρκικές ακτές. Το πρόβλημα ξεκινάει στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, για παράδειγμα, να παίρνει μέρος στους πολέμους. Να παίρνει μέρος στους πολέμους και να μην αποδέχεται το μερίδιο ευθύνης. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πλασάρεται σαν λύση. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε κανέναν τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Και από να καταγγείλουμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι όπλο αμυντικό. Η φρεγάτα στο στενό του Ορμούς τι θα κάνει. Η συζήτηση για το στρατό στη Λιβύη, να στείλουμε φαντάρους και προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στη Λιβύη. Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Η διεκδίκηση μέτρων. Ακούστε το ερώτημά μας, γιατί είναι πολύ απλό και πολύ πρακτικό το ερώτημα. Στον επιχειρηματία της Λέσβου που έχει κλειστό το μαγαζί του, στον ξενοδόχο που έχει κλειστό το ξενοδοχείο του, στον κάτοικο, στον δήμαρχο, στον αντιπεριφερειάρχη, δεν μπορείς να πας να του πεις ότι η λύση είναι να βγούμε από τον ΝΑΤΟ και να ελέγξουμε. Να μην ανοίξουν καινούργιες φυλακές. Όπως προβλέπει η κυβέρνηση. Αύριο κλείνουμε τα hot spots. Όλες οι αιτήσεις ασύλου θα διεκπεραιώνονται στην ενδοχώρα και θα φέρουν χαρτιά σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Και θα φέρουν χαρτιά για να πάνε. Και πώς θα αντιμετωπιστεί το γεγονός. Μισό λεπτό. Πώς θα αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αν επιλεγεί μια συγκεκριμένη περιοχή στην ενδοχώρα, οι κάτοικοι εκεί επίσης αρχίσουν να διαμαρτύρονται.
θεωρώντας ότι δημιουργείται μια νέα μόρια στην Ελλάδα. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Καλά, λοιπόν, δεν κατάλαβα. Διαμορφώνεται μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει ότι κάπου θα πάνε στην Ελλάδα. Έτσι, που ως γνωστόν υπάρχουν δυσκολίες. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, δομές στην Ενδοχώρα λέτε και εσείς, αλλά διαφορετικού τύπου. Λέμε για εκτόνωση. Και χωρίς μέτρα, όπως θα λειτουργούν όσο προσωρινή λύση για εκτόνωση της κατάστασης στα νησιά και πάντα υπό τον έλεγχο. Είναι λίγο το σχόλιο. Η συζήτηση για το φράχτη δεν είναι γελία, είναι επικίνδυνη συζήτηση. Αφενός γιατί θα πολλαπλασιάσει. Τον πλωτό φράχτη. Ναι. Αφενός γιατί θα πολλαπλασιάσει τα ναυάγια και τους νεκρούς πρόσφυγες και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ανεβάσει την ταρίφα των δουλεμπόρων και θα αλλάξει το ορμολόγιο. Λοιπόν, να κλείσουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Κινδυνεύουν να πληγούν. Γιατί πρέπει να αποκλειστούν στην ψυχιά στη Λέσβο. Διότι όσο ήταν το πέρασμα. Μπορείτε να αποσύρετε τη στήριξή σας από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και να μην εγκλωβίζονται στη Λέσβο. Λοιπόν, ούτε στη χώρα μας. Δεν θέλουμε την Ελλάδα αποθήκη ψυχών, ούτε ορμητήριο να το